Γεια χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο Οικονομάκο. Γεια σου κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, επειδή αν και είχα φιλενάδα Φιλανδέζα όταν ήμουν 25 χρονών, δεν ξέρω πολλά πράγματα για τη Φιλανδία. Για πες μου το μάτς πώς το βλέπεις. Εντάξει, η Φιλανδία είναι καλύτερη μάλλον από Αρμενία. Και ήδη έχει προκριθεί να πάει στα τελικά του Euro. Μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών είναι σε καλή θέση? Όχι, είναι καλύτερη η Σουηδία. Είναι καλύτερη η Σουηδία. Μάλιστα. Καλό Γιώργο. Έγινε για χαρά. Για χαρά. Είδαμε λοιπόν το Σάββατο την εθνική μας ομάδα, πάνω την Παρασκευή, την εθνική μας ομάδα. Θα το δούμε και απόψε, ραδιό της Φιλανδίας. 10 παρατέρα αυτό το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Και πάλι έχει καλή απόδοση η εθνική μας την Παρασκευή, μέσα στην Αρμενία. Όχι σαν το παιχνίδι με την Βοσνία, αλλά καμιά σχέση με τις παλιότερες εμφανίσεις της τότε εθνικής ομάδας. Με Τωροσίδηδες, με Παπασταθόπουλους, με Μανολάδες, με Μίτρογλου κτλ. Κτλ. Πολύ καλύτερη αυτή η ομάδα. Έλα φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δραμινός από Ελβετία. Ναι. Γιώργο, να πω πρώτα κάτι για τη Δόξα και μετά θα πω και για την Εθνική. Λέγε. Προχθές παίξαμε την Παναχαϊκή, δεν ξέρω αν το είδες στη τηλεόραση του μάτσα. Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα. 1-1, αλλά ένα μοιρασμένο παιχνίδι, Γιώργο, αλλά με πολύ κακή διαιτησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη Δόξα, και για τις δύο τις πλευρές. Ναι. Ένα γκολ της Παναχαϊκής που με το χέρι του είχε βάλει, ας πούμε, 10 παίκτες η Δόξα. Αλλά δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, Γιώργο. Εσείς είδα νικήσατε και καλό και καλά κιόλας. Μεγάλη νίκη αυτή, χωρίς, πολύ μεγάλη νίκη. Χωρίς ιδιαίτερα καλή απόδοση. Ναι. Μεγάλη νίκη αυτή, δεν το είδα το παιχνίδι. Γιατί, ήταν και ντέρμπι, Γιώργο, έτσι. Ναι, μεγάλο ντέρμπι. Εκείνη την ώρα εγώ βλέπα, είδα ένα μάτς πάρα πολύ όμορφο, την ίδια ώρα, 3 ώρα. Πήγα και είδα σε ένα ντέρμπι της Αλφα Αθήνας, Τράχωνες Ρουφ. Ένα ιδιαίτερα καλό παιχνίδι που μέχρι το 90 σε ηλέκτριζε, σε είχε σε ενδιαφέρον. Πάνω κάτω η μπάλα, τεχνικό, πάρα πολύ. 2-2 το σκόρ το τελικό. Πολλά γκολ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και δεν είμαι ακόμα πολλά. Αλλά διάβασα μου το είπαν ότι κέρδισε εύκολα με την άμυνα ότι όχι ότι είχε καλή απόδοση, αλλά ήταν και χάλια ο Πλατανιάς. Έτσι, ναι, ήταν και χάλιο. Εντάξει, το χάλια καμιά φορά, Γιώργο, είναι και πώς στέλνουν οι ομάδες. Έτσι. Δεν τον άφησε και πολλά να κάνει τον Πλατανιά ο Απόλλων. Γιατί το βλέπα το παιχνίδι. Ήταν καλό, δηλαδή δίκιο το αποτέλεσμα. Δεν ήταν κάτι παράλογο με την εικόνα. Ναι. Στη Δάμα ήταν λίγο, σου λέω, πιο πολύ παράπονα είχαν όλοι με τη διαιτησία. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο τέτοιο. Τώρα, για την εθνική μας, Γιώργο. Ακόμα ένα παιχνίδι, εγώ πιστεύω πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά. Δηλαδή, το λέω αυτό, μην τύχει μια στραβή και όλοι ξεκινήσουμε πάλι ο προπονητής του έτσι. Τώρα με νέα παιδιά και παίζει ποδόσφαιρο. Άρχισε να δείχνει η εθνική ότι παίζει ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι και άλλη μια εθνική, πέρα από τη δική μας, έχει αρχίσει και έχει κάνει μια πολύ σημαντική ανανέωση και μιλάω για την Αγγλία. Που είδα τον παιχνίδι χθες το βράδυ. Φάση και γκολ και παρατήρησα ότι ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας έχει βάλει μέσα πολλούς πιτσιρικάδες με αποτέλεσμα να κατέβει πολύ ο μέσος ηλικίας της Εθνικής Αγγλίας. Έβαλε τον Μάουντ, τον Άμπραχαμ, έβαλε τον Σάντσο, έβαλε τον. Ξεκινάει πάντα ο Ράσφορντ. Πολλούς πιτσιρικάδες μέσα και αυτό με να μ' αρέσει. Ναι, και εγώ είδα τα στιγμή ότι είπα Γιώργο. Και Γιώργο, ένα ακόμη. Ο Σταφυλίδης πίσω, εντάξει, δεν μιλάω για τους ακραίους Λιμνιός και Γιαννούλης, ήταν φανταστικοί τα παιδιά, έτσι. Ήταν φανταστική, πολύ ταχύτητα, πολύ τέτοιο. Αλλά και πίσω στη θέση που έχει βάλει το Σταφυλίδη, προχθές Γιώργο ήταν πολύ καλός. Δηλαδή δεν χρειάστηκε πολλά πράγματα να κάνει. Άκουνα μυστικό. Αλλά, ναι. Το μυστικό είναι ότι οι δύο στόπερ το φωνάζουν χρόνια αυτό. Δεν πρέπει να είναι και οι δύο ψηλοί. Θα έχει ένα ψηλό στόπερ για το ψηλό παιχνίδι, αλλά θα έχει και ένα πιο κοντό που θα είναι γρήγορο, εκρηκτικό και θα καλύπτει γρήγορα τα μέτρα. Αυτό έχει δει. Αυτό έχει δει ο Ολλανδός και το έχει εφαρμόσει. Ναι, και είχε φανταστικό τέτοιο. Δηλαδή, έβλεπε μπροστά του γήπεδο και όλες τις παλιές. Δηλαδή, όποτε χρειαζόταν αυτές που έβγαζε, τις έβγαζε εύστοχα. Ναι. Δηλαδή, κάτι που δεν βλέπαμε με Παπασταθόπουλο και Μανολά. Παράδειγμα, έτσι, δεν θέλω να του μειώσω του δύο, αλλά ήταν πολύ εύστοχε οι παλιές. Δηλαδή, εκεί που δεν έδιωχνε απλά την μπάλα. Μάλιστα. Έφτιαχνε και παιχνίδι.
Δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό. Πώς το πρόσεξα. Και αυτά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανσόδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή εβδομάδα. Για καλά, φίλε. Για καλά, Γιώργο. Γεια. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Έλα, Τόμας. Έλα, Τόμας. Τι έγινε. Τι να γίνει. Στόπα, το τσιμπήσαμε το διπλάκι. Σούπα, θα το τσιμπήσουμε το διπλάκι στον Πλατανιά, έτσι. Πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Επειδή εγώ το πώς και το παρακολούθησες εσύ, Γιώργο, το παιχνίδι. Είχα πάει την είχα αγωνία. Αλήθεια. Βέβαια, και εγώ αυτά με αγωνία δεν τα βλέπω. Είσαι προληπτικός δηλαδή. Έτσι. Όχι, 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 δεν είχα προληψη. Δεν μπορούσα να τα δω, παιδί μου. Δεν θα το η αγωνία τώρα δύο ώρες. Πήγα και είδα τράχοντες ρουφ, ευχαριστήθηκα μπάλα. Ναι. Οκ, okay, λοιπόν, εγώ επειδή το είδα το παιχνίδι. Ο Απόλλων το πήρε. Θα πάω την Κυριακή στα Γιάννηνα, μεγάλο τερμπι. Φάμε και εγώ. Απόλλων Γιάννηνα, ναι. Και ξέρεις, τα Γιάννηνα είναι πατρίδα μου, έτσι, γιατί ο πατέρας μου έχει καταγωγή από εκεί. Ναι. Θα είμαι και εγώ εκεί, θα είμαι και εγώ μέσα. Λοιπόν, το είδα το παιχνίδι, έκατσα στην τηλεόραση, το είδα. Με σβηστές μηχανές το πήραμε, το ματσάκι. Αυτό που είδα όμως είναι ότι στα τέρμπι ο Απόλλων, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, μέχρι στιγμής, είναι το αφεντικό. Δηλαδή, ο Πλατανιάς. Δεν θα έλεγα ότι δυσκόλεψε και τον Απόλλωνα ιδιαίτερα. Δεν το βάλε δηλαδή δύσκολα. Ναι. Εμένα μου άρεσαν κάποιες προσωπικές ενέργειες. Βέβαια, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που το ξεχάσω, ρε Γιώργο. Αυτή την αδυναμία μου, τον Τόμας. Ναι. Που έχω πάλι παρατσούλου του. Εσύ που είσαι στον Απόλλωνα, τον δουλεύουν καθόλου σε προσωπικό επίπεδο. Δεν παρακολουθώ τις προμονήσεις, να δω τι γίνεται. Εγώ όμως βλέπω ότι. Είναι ο μοναδικός παίκτης αυτή τη στιγμή στον Απόλλωνα που μπορεί να παίξει άνετα σε ομάδα μεγάλη της Αλφα Εθνικής. Αυτό ήθελα να σου το πω και εγώ. Βλέπω όμως μια τεμπελιά εκ μέρους του. Εντάξει, ναι, αυτό το παρατήρησα και εγώ. Βέβαια, ο άτιμος όμως όταν είχε την μπάλα στα πόδια. Ναι, εκεί είναι απόλαυση. Αυτό το ένα συναντίον ενών, δηλαδή να σου πω κάτι, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός Κάργα, έτσι. Εάν ο Τόμας παίξει στα πόδια το Σεμέδο. Τον έχει κατασπαράξει. Στην καλύτερη περίπτωση θα του φύγει, στη χειρότερη θα του κάνει πέναλτι. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να κλείσω. Να πω κάτι χαλτολογώντας. Ο άντρας του τερματοφύλακας, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ καλός. Έμπειρος. Και έμπειρος. Λοιπόν, τα οπίστια του ανταγωνίζονται άνετα την Καλτάσια. Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα τελευταίο. Έμαθα ότι. Ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Μαρινάκης, έστειλε επιστολή στον Αβγενάκη. Ναι. Και τι του είπε, θα πάρει την ομάδα για να φύγει. Ναι. Ρε κοροϊδία. Λοιπόν, έγινε ρε Σιγιοργάνε. Για καλά, φίλε. Στα Γιάννα μας εδώ. Θα είμαι στο γήπεδο, βέβαια. Έγινε, εντάξει, θα πούμε ρε Σιγιοργάνε. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Έλα, Λεωνίδας. Γεια σου, Λόνι. Δεν πήγε στα Τρίκαλα να δει εκείνο το ωραίο το ντέρμπι. Κάτα τα παιδιά από το Γάλλιο, γιατί αφινιάσαν και τα κάναν λίπα στα Τρίκαλα. Τι έγινε, Μπάμπη, τι έγινε εκεί. Τι έγινε, κερδίσαμε 2-1. Τελικά πλακώσανε και βαράγανε εκεί η γιουχάρα τους παίκτες του Γάλλιο, τα παιδιά που είχαν πάει από το Γάλλιο. Και στο τέλος, αφού δεν μπορέσαν να ξεδώσουν στους παίκτες. Ξεδώσαν στον κόσμο. Πηδήξαν τα κάκελα και πλακώσαν τους Τρικαλίνους. Δεν ξέρουν Τρικαλίνοι σε καβλιάδες και δεν μασάνε. Ήμουν οι φιλόξενοι, αλλά δεν μασάνε κιόλας. Προηγήθηκε το Γάλλιο, Προηγήθηκε το Γάλλιο. Δεν έχει σημασία, χάσαν 2-1. Δεν μου λες πώς θα βλέπεις τα Τρίκαλα φέτος, για πες μου. Μην μιλάμε συνέχεια για την Αθήνα, να ρίξει κανένα. Δεν έχω άποψη, δεν έχω δει την ομάδα. Δεν την έχω δει την ομάδα. Πάντως είναι ψηλά στη βαθμολογία και βλέπω πολύ καλά. Θυμάσαι πρόπερση που ήταν στο Παρατσάκ να ανέβει και με μια κομπίνα κάτι έγινε εκεί που έχασε βαθμούς και δεν ανέβηκε στην Α, το θυμάσαι. Μιλάς με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη των. Πώς λεγόταν, Κλειδιά, πώς λεγόταν αυτός. Ένα Πλεξίδας, νομίζω λέγονταν. Πλεξίδας μου. Πλεξίδας, ο Πλεξίδας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω ότι το Εγάλεο απέλησε τον προπονητή, τον Καραδίμο. Έφυγε, να πούμε. Από το Εγάλεο. Α, έφυγε τελικά, Ναι, έδιωξε τον Δημητρίου. Τώρα έδιωξε και τον. Και τον Καραδίμο. Για να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, για να σου πω κάτι άλλο. Έχει λησάξει ο φίλος μου που βγάζει τα καλύτερα τσίπουρα στην Κοζάνη, ο Σάκης ο γραφιώτης, να σου στέλνει τσίπουρο. Και την ώρα ο Γεωργίου. Δεν πίνω. Εγώ μου λέει θα σου στείλω να του το πας. Εγώ Γιώργο, αν μου το στείλει θα στο φέρω. Όχι, αν σου στείλει, κάτω για πάρτι σου κυπέρσο. Όχι, θα το φέρω και να το πιω. Εντάξει, ναι, έτσι ναι.
Δεν ξέρω, ο Πέρπερας ποινή. Έγινε, ρε. Άντε, για χαρά, για. Για χαρά. Έλα. Έλα, ρε φίλε Γιώργο. Πάμε. Τι κάνεις, ρε φίλε. Καλά. Τα ακούω χρόνια, δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Είμαι αθλητικός τύπος, αλλά όχι πολύ γνώσης και όλα πάντα συστήματα και τέτοια, δεν μπορώ να κάνω νεφρό. Ναι. Απλώς σε πήρα σήμερα. Δεν το βλέπεις λογικό να ξεκινάει η εκπομπή σήμερα να πούμε δύο κουβέντες για το Τσιτσιπά? Όχι άλλο Τσιτσιπά. Μα πούμε δύο κουβέντες για το Τσιτσιπά, εντάξει. Αυτό απλώς μου καρκοφάνηκε λίγο, γιατί δεν είπαμε λίγο για το Τσιτσιπά. Μετά ξεκινάνε τα τηλέφωνα κάθε μέρα τα ίδια. Μα από το πρωί Τσιτσιπά λένε όλοι. Ναι, σεβαστό, αλλά Γεωργίου είναι Γεωργίου, ρε φίλε. Γι' αυτό ακριβώς δεν είπα για Τσιτσιπά. Καλό, καλή συνέχεια. Εντάξει, για χαρά. Λοιπόν, έλα, μην το παρακάνουμε. Φυσικά πολύ μεγάλη διάκριση. Πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Είμαι τρομερός ηλικία στα 21 να 6 εκατομμύρια δολάρια από πίσω σου, τα οποία αξίζει σαν αθλητής. Μεγάλη νίκη. Μου άρεσε ο Τιμ. Μου άρεσε πολύ ο χαρακτήρας στο τέλος που μίλησε ο Τιμ για τη Τσιτσιπά και ο Τσιτσιπάς για Τιμ. Πολύ σοβαρό παιδί, όπως και Τσιτσιπά σοβαρό παιδί. Διάκριση μεγάλη, μεγάλη διάκριση. Έλα φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Τρίκαλα παίρνω τηλέφωνο. Δεν προηγήθηκε το Εγάλιο. Όχι. Προηγήθηκαν τα Τρίκαλα 2-0. Το 1-0 έγινε στο πρώτο λεπτό. Και το Εγάλιο ισοφάρισε στο 88 λεπτό. Άρα δεν προηγήθηκαν τα Τρίκαλα 2-0. 1-1 έγινε. Όχι, προηγήθηκαν τα Τρίκαλα 2-0. Μάλιστα το πρώτο γκολ μπήκε στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Ναι. Βάλαν στη διάρκεια του αγώνα το 2-0. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα, στο 88 λεπτό, μείωσε το Εγάλιο σε 2-1. Μείωσε, όχι ισοφάρισε, μου λες. Όχι, δεν ισοφάρισε. Έτσι είπε. Συγγνώμη. Ναι, 2-1 μείωσε το Εγάλιο. Ναι, 2-1 μείωσε το Εγάλιο. Καλή ομάδα ο Απόλλωνας. Α, είδε και τον Απόλλωνα. Στην τηλεόραση του. Ναι. Θα χαρώ να σε δούμε και στα Τρίκα. Αλλά δεν παίζετε στην ίδια κατηγορία, όχι. Όχι, είμαστε παραπάνω. Είστε παραπάνω. Εντάξει, Γιώργη, για αυτό ήθελα μόνο. Πιστεύω ότι την Κυριακή στη Ριζούπολη θα έχει πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Απόλο Γιάννενα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, θα έχει πολύ κόσμο. Είναι μεγάλο ντέρμπι και είναι πολλοί γιανιώτες που μένουν στην Αθήνα. Ακριβώς. Αρκεί να παιχτεί σε φύλαθλα πλαίσια. Ναι, μωρέ, στη Ριζούπολη πάντα σε φύλαθλα πλαίσια πέσουν τα παιχνίδια. Έχει ακούσει ποτέ τσαμπουκά στη Ριζούπολη? Ποτέ. Εσύ δεν κάνετε τσαμπουκά. Αλλά εντάξει, είναι και οι άλλοι. Ούτε οι άλλοι κάνουν, σέβονται. Να, εντάξει. Έγινε, δε. Εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργη. Για χαρά, για χαρά. Yeah. Μου έχει κάνει εντύπωση η φοβερή εξελίξη που έχει ο Λιμνιός. Θυμάμαι το Λιμνιό πέρυσι. Έμπαινε αλλαγή, έβγαινε. Καμία σχέση με τον Βετίνο Λιμνιό. Ο οποίος δεν είναι μόνο η έκρηξή του εκεί από δεξιά. Δεν είναι μόνο ότι τριπλάει με ευκολία το αριστερό μπακ. Είναι ότι βγάζει και ωραία πάσα. Αλλά και παρασκοράρει. Πολλά σουτ, πάρα πολλά σουτ. Δηλαδή προχθές με την Αρμενία έβαλε τον γκολ, έκανε ένα τρία φαρμακερά σουτ, τα πιάσει ο Αρμένιος θεματοφύλακας. Αυτό που δεν τρώγεται πια είναι τα γκολ που κάνει ο Μασούρας. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτό που είχαν ειδικά μετά από τη διείρηση του Λιμιού από δεξιά και τη διαξυπιστική που του έκανε παράλληλα με την αιστεία, και έρχεται ο Μασούρας και κλωτσάει την μπάλα 3 μέτρα πάνω από τα δοκάρια, από απόσταση 2 μέτρων από την αιστεία. Αυτά δεν χάνονται, ρε παιδί μου. Σκέψου ότι το μάτι ήταν τόσο κρίμο, το προσδοσίο δεν ήταν κρίσιμο, το μάτι ήταν κρίσιμο και να σου χάσει τη διαρκεία. Μεγάλη εξέλιξη έχει και ο Λιμνιό, και ο Γιαννούλης, ο οποίος παίρνει όλη την αριστερή πλευρά και τον κόλπο από δική του αρχική πάσα μπήκε. Έκανε και πολλές άλλες πάσεις. Τον Παυλίδη, βλέποντας τον για δεύτερη φορά, τον κόβω για καλό σεντερφόρ. Έξυπνο σεντερφόρ. Ο Γαλανόπουλος, καμιά σχέση με τον Γαλανόπουλο της ΑΕΚ. Πολύ καλύτερος με την εθνική ομάδα. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια. Να σου μιλάω στον πληθυντικό ή στον ελληνικό, δεν ξέρω πώς σε κουβλάρει και αυτά. Λοιπόν, να είμαστε κουβλάρει. Καλησπέρα, Κωνσταντίνος λέγομαι. Ναι, Κωνσταντίνος, στον ελληνικό. Όχι, εντάξει. Γεια σου, Γιώργο. Σ' ακούω πολλά χρόνια. Είμαι μικρός, βέβαια, δεν είμαι πολύ μεγάλος. Δηλαδή. Είμαι 25.
Υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Πιστεύω ότι υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες οι οποίες ακούνε, απλά δεν μπαίνουν στη λογική να πάρουν τηλέφωνο. Απλά στα απολαμβάνουν. Λοιπόν, σ' ακούω τόσα χρόνια, σε έχω δει και από παλιά στη τηλεόραση, σε κανάλια και λέω κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Επειδή είναι και λιγότερο απρόσωπο γι' αυτά και θέλω πολύ να σου μιλούσα τόσα χρόνια, ήρθε η ευκαιρία. Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για τον Στέφανο τον Τσιτσιπά, πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έκανε, το οποίο το θεωρώ κάτι πολύ μεγάλο, μέχρι το επόμενο, όπως είχε πει και ο Νίκος ο Γκάλης, για παλιότερα στο Ευρωμπάσκετ του 87. Και θέλω να μου πεις, άμα μπορείς να, επειδή ξέρω ότι περιμένουν πολλές γραμμές, θα ήθελα να μου αναλύσεις όσο, αν βρεις χρόνο και μετά από το τηλέφωνο μου να κλείσουμε και μαζί μου, να μου αναλύσεις τη λογική που υπάρχει πλέον. Δεν είναι ούτε μην αρχίσουν και λένε ρατσιστικό, φασιστικό, ούτε καν καμία σχέση. Απλά η απλή λογική για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Ότι δεν υπάρχουν τουλάχιστον Έλληνες επιθετικοί, Έλληνες επιθετικοί, Έλληνες επιθετικοί, είμαστε και αμυντικογενείς. Πώς γίνεται, ρε Γιώργο, παλιότερα, μέχρι και αρχές του 2000 και κάτι, να βγαίνανε Έλληνες και στην Νικολαίδη, Σαραβάκου παλιότερα. Και δηλαδή πάει, χάθηκαν ξαφνικά όλα τα ταλέντα. Αυτό θέλω να μου πεις μια πραγματική δική σου ειλικρινία. Μεγάλη κουβέντα δηλαδή αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα μου πεις ρόλο παίζουν οι μανατζερέοι όπως στείλει παγκοσμιοποίηση σε όλο το ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Βασικά όμως θέλει πολύ η είσοδος ξένων παιχτών επιθετικών. Είσαι κάθετος αυτό δηλαδή, το πιστεύεις, έτσι. Αυτό είναι φανερό, φαίνεται. Να σου πω κάτι. Πες μου. Η Γαλλία έπαιξε χθες... Under 17 νομίζω. Όχι, η εθνική Γαλλίας. Ναι. Έτσι. Είχε μέσα 6-7 καινούριους παίχτες. Η Γαλλία δεν κάνει είσοδο ξένων παιχτών. Κάνει μόνο εξαγωγή. Εισαγωγή δεν κάνει. Όταν κάνει εισαγωγή ξένων παιχτών, η εθνική σου ομάδα αδυνατεί πολύ. Όταν κάνει εξαγωγή ξένων παιχτών δικού σου, ναι, τότε η εθνική σου δυναμώνει. Εξαίρεση τώρα πάει να αποτελέσει η Αγγλία. Γιατί βγήκαν από πολλές ομάδες πιτσιρικάδες καινούργοι 19-20 χρονών, ναι, οι οποίοι πραγματικά είναι ταλέντα και μπορούν να κάνουν την Αγγλία μια πανίσχυρη ποδοσφαιρική δύναμη στον πλανήτη. Εξαίρεση λοιπόν την Αγγλία. Όλες οι άλλες χώρες, ναι, βλέπεις, η Βραζιλία, ρε παιδί μου, κάνει, ναι, δεν έχει τίποτα. Η Γερμανία κάνει εισαγωγή παιχτών της πλάκας. Πραγματικά. Εσύ αναφέρεσαι στα τελευταία χρόνια. Μετά. Αυτό που θα σου πει ένας πολύ παλιός. Χάθηκαν οι αλάνες. Αυτό είναι κοινωνικό-πολιτικό θέμα. Χάθηκαν οι αλάνες. Εκεί πέρα παίζαμε εμείς πιτσιρικάδες. Που σπάγαμε τα πόδια μας. Εκεί φαινόταν όλη η ιστορία. Είναι δηλαδή αρχές από αλλού ιστορία. Δηλαδή δεν είναι, πιστεύεις, μόνο ελληνικό παύλα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και ευρωπαϊκό φαινόμενο, γιατί και παγκόσμιο φαινόμενο. Από αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι όλες οι χώρες περισσότερο εισάγουν παίχτες από Νότια Αμερική και από Αφρική. Έχει, πιστεύεις ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και ο νόμος Μποσμάν που είχε βγει το πρώτο. Πάρα πολύ. Κάτι έχω διαβάσει αυτό. Έχω ασχοληθεί, βέβαια. Ο όνειρό μου ήταν να γίνω αθλητικογράφος, δεν σου το κρύβω. Αλλά γενικότερα ασχολούμαι. Άρα ήταν πολύ σημαντικό τότε που είχε ψηφιστεί αυτό το... Πάρα πολύ σημαντικό. Το έκτρωμα, πιστεύεις, το χαρακτηρίζεις εν μέρη έκτρωμα? Όχι εν μέρη. Εν όλο. Με κάλυψες απόλυτα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια σου. Μια που δεν είχαμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, έχω εδώ πέρα κάνα δύο μηνύματα που μου γράφουν οι φίλοι ότι τι γίνεται ο Γιώργο με την Α κατηγορία Αθήνας, πόσες ομάδες πέφτουν από τους δύο ομίλους. Από το πρώτο και από το δεύτερο ομίλο. Φίλοι, το πώς θα πέσουν εξαρτάται από το πόσες αθηναϊκές θα πέσουν από την παραπάνω κατηγορία. Στην παραπάνω κατηγορία είναι ο Φωστήρας, ο Εθνικός, οι δύο ομάδες από τη Σαντορίνη, η Θιέλα και ο
Παναθηναϊκός, είναι ο Ακράτητος, είναι ο Άγιος Θεοδόθεος, είναι Άγιοι Ανάργυροι, είναι ο Ερμής Κορυδαλλού, είναι το Κερατσίνι. Είναι σύνολο 14 ομάδες. Από τις 14 αυτές ομάδες θα πέσουν οι 6. Αν πέσει μία αθηναϊκή ομάδα, τότε από τον όμιλο της Α κατηγορία Αθήνας θα πέσουν 2 και ο ένας θα παίξει μπαράζ. Μπαράζ με τον τρίτο από το τέλος του άλλου ομίλου. Έτσι. Εξαρτάται λοιπόν από το πόσο ομάδες θα πέσουν την μπάλα πάνω κατηγορία. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασίλης λέγομαι. Ναι. Πήρα καταρχήν για να μιλήσουμε για τον Τσιτσιπά που έχω συγχαρητήρια για το παιδί αυτό. Και έκανε ο Ολυμπιακός κάποιο είδους επιστολή στο Ναυγεννάκη από ό,τι είδαμε, έτσι. Ναι. Αυτό το έχει ξαναπεί ο κ. Μαρινάκης, είναι χιλιοϊπωμένα. Ναι. Απλά το έχουμε μια πιο επίσημη πλευρά. Και το θέμα είναι, καταντάει σε επίπεδο γραφικότητας ή όχι αυτό. Αλλά πίστευα τα συμφέροντά του εξυπηρετεί. Ναι, τι έχεις να πεις εσύ. Σωστά, τα συμφέροντά του θέλει να εξυπηρετήσει. Γιατί όταν ακούς ότι ο Ολυμπιακός έχει αδικηθεί, λες κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Αν πεις είναι το μόνο που δεν πάει. Τέλος πάντων. Την εθνική. Την είδαμε, είπα και προηγουμένως ότι ήταν καλή. Όχι σαν την Βοσνία, τότε με το σπουδί με την Βοσνία, αλλά και πάλι. Ήταν καλή και εκτός. Α, ήταν καλή, αυτό είναι το θέμα. Ήταν καλή. Έκανε πολλές ευκαιρίες. Αυτό παίζει επίθεση, επιτέλους. Ναι. Η ιστορία αυτή, το τσούκου τσούκου μπολ και 1-0 και κρατηθείτε πίσω. Και ίσως έτσι μπορέσει να δώσει και ένα κίνητο στα νέα παιδιά να παίξουν κάτι καλύτερο και να δουν ένα μέλλον. Βέβαια. Με την εθνική. Αυτά. Έγινε, και φίλε. Πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γεια χαρά, φίλε μου, γεια χαρά. Εντύπωση επίσης προκάλεσε αυτή η εμφάνιση και η νίκη του Βελγίου μέσα στη Ρωσία. Αν μιλάμε, η Ρωσία που στο περασμένο μάτς με την Κύπρο είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Θα μου πείτε τώρα με την Κύπρο έπεσε και τώρα με το Βέλγιο. Δεν έχει σημασία. Το να βάλει εύκολα 4 γκολ εκεί μέσα στο Βέλγιο και να χάσει άλλα τόσα, αυτό δείχνει ότι στο προσφύγιο Euro το Βέλγιο έχει βάλει ήδη υποψηφιότητα για την Κούπα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε. Μίλα φίλε. Σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Τι γίνεται καλά. Αντιμνημονιακός πάω και Θεσσαλονίκη. Έλα φίλε. Τι κάνετε καλά. Θα ήθελα να για την εθνική να λίγο να μου πείτε αν παίζει ρόλο έτσι για την, πώς να πω, για την, όχι αναγέννηση ακριβώς, για την αλλαγή στα αποτελέσματα και στο παιχνίδι, αν έπαιξε ρόλο το ότι λείπουν παίκτες, ας πούμε ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς, αν έπαιξε ρόλο για την βελτίωση της ομάδας. Επίσης για την επιστολή, τι να πω εγώ, ειλικρινά, και έτσι σημειολογικά, που σας είχα πει ότι είχατε πει ο ΠΑΟΚ έκανε όρια λικρητία βοργία, το άκουσα πάλι και το είπατε για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον Περέρα, κύριε Γεώργιου. Μάλιστα. Αυτά κλείνω, αν θέλετε σχολιάστε αυτό. Έγινε επιλέξη, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Οπωσδήποτε στο θέμα της εθνικής η ανανέωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο και υπάρχει βελτίωση. Τώρα, το να συνεχίσει να παίζει με τον Παπασταθόπουλο, τον Δοσίρη, τον Μανολά και κάποιους άλλους ήταν ανεπίτρεπτο. Μπήκε καινούργιο αίμα, παιδιά που έχουν φιλοδοξία, ένας προπονητής ο οποίος κατέχει την τακτική που παίζει η ομάδα και οπωσδήποτε αυτό ωφελεί την εθνική μας ομάδα. Έλα φίλε. Ναι. Τοποθέτηση, πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση. Πάμε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση που έκανες για την εθνική. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχω αδικήσει, το λέω για δεύτερη φορά στην εκπομπή σου, τον Ολλανδό, όταν πρώτο ήρθε και πήρε την Εθνική Ελλάδος στα χέρια του.
Είμαι ευχαριστημένος, βέβαια, εντάξει, η ομάδα το έχουμε πει είναι απαλλαγμένη έτσι, από το βάρος του αποτελέσματος, το άγχος να κυνηγήσει το βαθμό ή τους βαθμούς. Αυτό είναι μεγάλο. Δεν με πειράζει όμως καθόλου. Γιατί. Βλέπω μια άλλη νοοτροπία σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί όταν ακόμη η Εθνική Ελλάδος έχει τους φυρμάτους μέσα, τους μεγάλους παίχτες. Δηλαδή βλέπω στο 1-0 να μην γυρίζουμε, να το κρατήσουμε, να το διαφυλάξουμε, να κάνουμε την κόντρα κτλ. Βλέπω ωραία πράγματα. Βλέπω πολύ ωραία μπάλα. Βλέπω πίεση. Βλέπω μια άλλη φιλοσοφία μέσα στο παιχνίδι. Πάμε πολλά κίνηση. Ακριβώς. Πολύ κίνηση. Θέσεις. Εχθές ο Ολλανδός στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν πιστεύω να το έχω δει σε άλλον προπονητή Έλληνα ή ξένο. Κάποιο 7 λεπτό, 8 λεπτό οι Αρμένοι πήγανε να βγουν μπροστά, να πάρουν μέτρα κτλ. Και να τον βλέπουν να του λέει πάνω, ανεβείτε. Λοιπόν, ούτε κοίταξε ο άνθρωπος να φυλάξει το πάτο του, να πει να πάρω το 1-0, χι, είναι αυτό, τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα του δούμε και απόψε. Η Φιλανδία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, αδιάφοροι με. Έτσι. Μ' αρέσει όμως ότι κάτι γίνεται, κάτι χτίζεται, κάτι ξεκινάει. Και να μείνουν αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα Ελληνάκια. Και από άλλες ομάδες. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα λιμάκια και από άλλες ομάδες. Πιστεύω ότι ο Ολλανδός ψάχνει δεξιά-αριστερά. Πάει και δεν πάει στους πρωτοκλασσάτες, μόνο ομάδες που τις ξέρει απ' έξω και άλλα τα. Λοιπόν, και εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Πάει αυτό. Λοιπόν, κεφάλαιο Απόλλωνα. Γιώργο, να σου πω, επειδή το είδα το μάτς, δεν θέλω να πιστέψω ότι. Ίσως είμαι λίγο σκληρός. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η ομάδα σαν τον Πλατανιά, ο οποίος με απογοήτεψε ικτρά, και σαν τον Απόλλωνα, με αυτό το ποδόσφαιρο μπορούν αύριο να παίξουν σε σαλόνι Σούπερ Λίγκα. Όχι. Όχι, δεν μπορούν. Έχοντας δει τον Πανιόνιο που είναι στην τελευταία θέση, τον Πανετολικό, έτσι, δηλαδή ομάδες που είναι στη Σούπερ Λίγκα, ρε φίλε, βλέπεις κάτι. Βλέπεις 5 φάσεις, βλέπεις 2 τελικές, βλέπεις 2 σχέδια μέσω γήπεδο. Με απογοήτευση για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Καμία ομάδα από τη Super League 2 δεν μπορεί να σταθεί όπως είναι τώρα, όπως είναι τώρα, έτσι. Ναι, τώρα δεν μπορεί. Τρεις-τέσσερις αγωνιστικές. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, τι άλλο θέλει να δώσω στον Απόλλωνα, να πούμε ότι έχει γίνει μια βαριά προετοιμασία και δηλαδή, ο Απόλλωνας θέλει πάρα πολλές αλλαγές, με πολλές μεταγραφές, αν ανέβει του χρόνου. Εγώ, εάν δεν μπορεί να στηριχθεί αυτήν την ομάδα. Όχι. Είμαι λίγο απεσιόδοξο βάσει εικόνα, γιατί δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ας πούμε, μπορεί στηριζόμενο σε έναν Τωμά, σε έναν Μπλάζης και σε έναν Μάρκοβιτ, μια τριάδα ξένων έτσι, σε κάθε σχεδόν παιχνίδι, μπορεί να πάει. Γιατί από τα Ελληνόπουλα που έχει, δεν διέκρινα κάποιον να πω ρε παιδί μου, αυτό είναι ωραίο, είναι αυτό, απλώνεται, κάνει, ράνει. Δεν με κανένα, μετριότητα. Και όταν βλέπει τώρα τον Χουάντερσον, που περιέργω, δεν ξέρω όταν πέφτει πώς σηκώνεται με αυτά τα κιλά, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπράβο του, έτσι παίζει με την εμπειρία, έχει το χώρο του, τα πάντα. Ο δε Πλατανιάς τώρα, οι Πλατανιάς και από όλους οι διεκδικητές, δηλαδή να διεκδικήσουν άνοδο και να σου δίνουν τέτοιο θέαμα, όχι ρε Γιώργο. Και για να το κλείσω, τα Τρίκαλα που έλεγαν κάποιοι κύριοι νωρίτερα, πολύ καλή ομάδα, γιατί τα έχω δει σε δύο παιχνίδια, μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν και πάρα πολύ μου αρέσει και η Καλαμάτα, την είδα και χτες, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Είναι, τη ναι, αλλά κάνει παλαιοντισίτες. Και βγαίνει ο Γιωργούτσου και μονάζει φούσα μπαχτή σου. Να σου πω, το άφησα στο 0-1 με την Καβάλα εχθές. Δεν ξέρω πώς. Το γύρισε η Καβάλα με 10 παίκτες. Α, δεν το είδε. Έχασε η Καλαμάτα 2-1 και έφυγε ο Μούζης από την Καλαμάτα. Ναι, γιατί το είχε το παιχνίδι, δηλαδή το έχει στα μέτρα του. Προηγείται 0-1 και μετά ξαναγύρισε. Ναι, με 10 παίκτες η Καβάλα το γύρισε. Να δω τον Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά Γιώργο μου θα τα ξαναπούμε. Για καλά, φιλέ. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Ο Γιάννης Οθωμάδης είμαι, χρόνια ποδοσφαιριστής Ελευθερούπολης. Ελευθερούπολη. Ναι. Η οποία τώρα έχει το Μαρτέκα. Ναι. Δεν μου λέει, Γιώργο. Ναι. Το γκολ που έβαλε η Αρμενία το απέκρουσε ο τροτοφυλακάς μας. Ναι. Offside ήταν αυτό. Ήταν offside αυτός. Ήταν offside. Ναι, ναι. Καινούριος κανονισμός είναι. Επειδή λες από αντίπαλο η μπαλά, αυτό εννοείς. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, ήταν offside από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Εντάξει. Εγώ έπαιζα μπάλα στην Ελευθερούπολη. Παναγιωτής και βοφύλακας και στο ναυτικό έχω παίξει. Ναι. Μαζί με Στεφανάκο, Μπουτσαρά, Αντρέου. Πω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάνω από 75.
83 είμαι, ρε. Α, δεν σου πάρω. 83 χρονών είμαι. Ναι. Σε είχα δει εδώ στον Απόλλωνα. Γιατί είμαι και Απόλλων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, άντε. Για χαρά, φίλε. Γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Τι κάνεις. Καλά. Θέλω να αρχίσω. Έχω μείνει έκπληκτος πραγματικά, δηλαδή. Αυτό ειλικρινά σου λέω, δεν το περίμενα τώρα, πέρα της πλάκας. Ζήσαμε να βγάλει DVD με φάσεις αμφισβητούμενες ο Ολυμπιακός. Μάλλον με φάσεις που αδικήθηκε. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Είναι αλήθεια. Έχει βγει DVD. Δεν ασχολούμε. Δεν ασχολείσαι. Να ασχοληθώ εγώ λοιπόν. Ασχολήσω. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Εάν αυτή η εκπομπή έχει ίχνος σοβαρότητας, γιατί έχει, εάν έχει, δεν θα ήθελα να ξαναφύσεις. Όταν πάει να μιλήσει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, θα τον κόβεις αμέσως. Όπως τα πολιτικά, ρε παιδί μου, που δεν τα σηκώνεις. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να βγαίνει και να μιλάει για πέναλτι από εδώ και από εκεί που δεν του δόθηκε. Να σφάζεται πρέπει 15 χρόνια και να μην μιλάνε. Αυτά που έχουν κάνει αυτοί δεν τα έχει κάνει κανένας. Και έχω να ανακτήσει που τα κάνει ο ΠΑΟΚ 1,5 χρόνο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν έχει σχέση ούτε ο Παναθηναϊκός που είμαι εγώ με αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τα κάναν όλοι, ρε παιδί μου. 5, 6, 7 χρόνια. Επί Παρθενογιάννη τα έκανε. Πήρε η Λάρισα πρωτάθλημα. Πήρε 3 συνεχόμενα η ΑΕΚ. Τα έχουν κάνει όλοι 5-6 χρόνια. 25 κανείς. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λοιπόν για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν γίνεται να μιλάει ο Ολυμπιακός και να λέει ότι αδικούμαστε. Θα τον κλείσω αμέσως. Καλό απόγευμα. Αυτό δεν θα το κάνω, φίλε. Το έκλεισε εσύ. Δεν θα το κάνω. Να κλείσω κάποιον Ολυμπιακό ο οποίος θα πει ότι αδικείται η ομάδα του διαιτησία, δεν μπορώ να το κλείσω το τηλέφωνο. Τέτοιο φήμοτρο δεν βάζω. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Έλα, κύριε Γεωργίου. Ναι. Εγώ σε παρακολουθώ εγώ 30 χρόνια. Ναι. Τα ξέρεις καλά όλα. Ωραία, δεν μίλησε ο άλλος για διαιτησία. Mm-hmm. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι τώρα. Ναι. Να μου πει πόσα πήρα πέτσινα τα 20 χρόνια. Άντε να σου πω εγώ το 2000. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Εμένα μου χρωστάνε κιόλας. Θα βγω και από πάνω. Το 89, το 91, που πέσανε τα δακρυγόνα, το δακρυγόνο και έπαιρνε το πεντάγμα με την ΑΕΚ και το 4. Τι να μου πει ο άλλος. Εκεί τη γωνιά με το δακρυγόνο που λέει εσύ. Έπαιρνε το πετάλημα, αγόρι μου. Το πήρε ο Παναθηναϊκός. Στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Το έπαιρνε, είχε πάει 85 και ο Μανολάς ήταν έξω. Με 10 παίκτες ήταν η ΑΕΚ. Ποιος θα το έπαιρνε, τον αγώνα. Εμένα με σφάξανε. Και το 89 με σφάξανε. Ήμουνα μικρός. Μου τα έχεις πει εσύ. Και το 2004. Πού έχω κλέψει εγώ πρωτάθλημα. Άντε να πεις το 2000. Ποιο λένε με τον Παπουτσέλη. Είχαν Ευρώπη. Έβαλε ένα γκολ ο Κουτσουπιάς και δεν ξέρω αν παίξε μπάλο με τον Όφη. Πού, για πες. Και το πέναλτι του Παπουτσέλη είναι δύσκολη φάση. Άλλος το βλέπει και πέναλτι. Άμα το πάμε έτσι. Πού έχει και να τα πάμε και διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 3-4 πεταλήματα στο μπάσκετ. Εκεί δεν υπάρχει παράγκα. Τα λέω σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες τι λέω. Για χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Είπα, δεν ασχολούμαι. Πάμε ειδήσεις. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Πολύ καλά. Έλα, ρε Πασχαλής. Έλα. Δεν μου λες, αυτός που για να κάνει έρωτα μια γυναίκα πρέπει να την κρατάνε 2-3. Πώς λέγεται, ρε φίλε. Κάπως έτσι μου θυμίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν μου το λέγανε ότι έχει την κυβέρνηση, έχει υπογείο Ολυμπιακού με τον Μπραουδάκη και τον Αβγενάκη. Ωραία. Έχει πάρει 40 μοίρια από το Champions League. Έχει 5 εκατομμύρια φιλάθλους. Και φοβάται τώρα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, το κακό τους έχει φτάσει μέχρι το εσώρουχο. Με συγχωρείς τώρα, δεν είναι μηνύσιμο αυτό που λέω, έτσι. Προσέχω. Μοιάζει με ανέκδοτο. Αν μου λέγανε κάποτε πριν 20 χρόνια ότι ο Κόκαλης θα έμοιαζε μετά από 20 χρόνια σαν Οσία Μαγδαληνή, θα μου φτάσει ανέκδοτο. Και όντως αρχίζω να το πιστεύω σιγά-σιγά. Δεύτερον, καταρχάς, εμένα στις εκπομπές μου αρέσουν και οι φωνές του Βλάση, αλλά και οι φωνές του Γιώργου από το Λονδίνο, όπως και του Ιγνάτου. Πιστεύω ότι και του Τραπεζικού και του Αυγολέμωνου. Πιστεύω ότι
μια εκπομπή για να μην γίνει βαρετή πρέπει να έχει λίγο απ' όλα. Και επειδή είμαστε μεσογειακός λαός, μας αρέσει η ίντριγκα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαντάσου τώρα μια, να μπαίνεις σε ένα καφενείο ρε παιδί μου και να βλέπεις να παίζουν τάβλοι, φτώφωνα και να μην ακούγεται σιγή. Θες να ακούσει λίγο και να βαράμε το τραπέζι, κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Τότε γιατί κατηγορείς τον Ολυμπιακό? Αφού σου άρεσε να βαράει το τραπέζι. Μιλάω για ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Περίμενε. Μιλάω για ραδιοφωνική εκπομπή και για φωνές ακροατών. Τώρα όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, θα σου εξηγήσω. Χθες χάρηκα, προχθές, Σαββατοκύριακο, έκανα μια ραδιοφωνική βόλτα σε σταθμούς των Αθηνών. Ήθελα να ακούσω ρε παιδί μου έτσι απόψεις φιλάθλων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Όπως καλή ώρα κάνω τώρα και μαζί σου. Και γι' αυτό το λόγο χτυπάω και την πόρτα σας και μπαίνω μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, μπήκα ας πούμε στο Sport FM, μπήκα ξέρω εγώ και στην Ερασπορ. Χάρηκα γιατί ούτε έναν φίλο της ΑΕΚ, ούτε έναν φίλο του Παναθηναϊκού να άκουσα που να συμφωνούν με την άποψη του Ολυμπιακού. Ότι θέλει ας πούμε να καταφύγει στο να οδηγηθεί να βγει εκτός πρωταθλήματος. Πράγμα γελάνε και τα δάκρυα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό με έκανε να αγαπήσει. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια υγεία στον αθλητισμό. Επίσης οφείλω να πω και κάτι καλό. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον ξέρεις καλύτερα. Μέσα από το χώρο αθλητικού ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τον Νάτο Λισάνδρου της ΑΕΚ. Ναι. Τον περιγράφω ως ένα εξαιρετικό. Είναι όντως, είναι όντως. Ο Κόλκας, στο λέω και επώνυμα τώρα σου μιλάω, και άλλοι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, απλά εσύ επειδή τον. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, μόνο γλωσσόφυλλα δεν του δίνουν σε τέτοιο σημείο. Έτσι. Έγινε αυτά. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι. Ναι. Πάμε. Πάμε. Έλα Γιώργο. Έλα. Ακούγομαι. Ναι. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ένα πράγμα. Τον καιρό που πέθανε ο πρόεδρος των, προέδρων, έχει γίνει ένα μπάχαλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος των προέδρων νομίζω. Έλα. Ποιος? Ο κύριος Νίκος ο Κανελάκης. Μορφή. Πώς μπορούσε και τους ηρεμούς σε όλους, σε χρόνο δετέ αυτός ο άνθρωπος, κανένας δεν μπορεί να το πει. Αυτός ήταν, τι να σου πω τώρα με τον Κανελάκη. Έμπαινε στο γραφείο του και πάνω από το γραφείο του είχε... Την είχε στο γραφείο πίσω. Ναι, είχε δύο σλόγγαν. Το ένα έλεγε. Ο δός σας μόνο χάνει, ο τάξας ποτέ. Και το άλλο έλεγε. Ο πληρώνων έχει πάντα δίκιο. Πήγαινε και έπαιρνε 10 και 12 ετών, ξέρω εγώ, υγρά. Από εκεί. Από την Νέκταρ. Όχι, δεν πήγα εγώ. Δεν ήμουν, όχι. Είπες, εγώ είχα ακούσει πρόσφατα, πότε είχες πει, κάνα 2-3 μήνες. Είχες πει με κάποιον, μεγάλο πρόεδρο, πήγαινες και τσίμπαγε στα ζάρια. Εσύ δεν το έχεις πει αυτό? Ποιος θα τσιμπάγει, ο μεγαλοπρόεδρος? Όχι, πήγαινες με κάποιον μεγαλοπρόεδρο μαζί και τσιμπάγανε τα ζάρια κάπου. Ναι, λοιπόν. Στον Αδάμ πηγαίνατε? Όχι. Τη Βόν? Όχι, ποτέ εκεί. Καβάλα, τη Βόν και Καβάλας, όχι. Ποτέ εκεί, μόνο στο Γιδάκο. Μόνο στο Γιδάκο? Ναι. Προοδευτική, ολέ, ολέ. Όχι, τον ξάδελφό του. Τον Νίκο. Α, τον ξάδελφό του. Όχι, τον Νίκο, τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο αναμάρτητος πρόεδρος στο Λίθο Βαλέτο. Έλαντε. Έλαντε. Λοιπόν, δεν δικαιούται κανείς να μιλάει από τους Big Four, γιατί η υποκρισία ξεχυλίζει. Έχει ξεχυλίσει την κυριολεξία. Εμείς είχαμε μιλήσει face to face μια φορά για ένα μεγάλο σεντρεφόρ κάποτε. Για τον Γκέβι Μπρούστερ, το θυμάσαι καθόλου? Πώς το θυμάμαι, Τρισκοτσέζο. Α, μπράβο. Τον καιρό που ήμουν μέσα τέρεν από εκεί. Με Αντριόλη. Α, μπράβο. Πολύ, πολύ. Υπερομάδα τότε. Πολύ καλή ομάδα. Είχε μπει και η Ευρώπη. Άκου να δεις τι έπαθα την Κυριακή. Είχα πάει προχθές και είδα μια ματσάρα Ιωνικός Διαγόρας. Και έχασες? Όχι, 3-2 κέρδισες. Α, κέρδισες. Έχανε μέχρι το 89. Ναι, εκεί το άφηνα.
Το 89 ήταν 2-1, έγινε το 2-2 και στο 91 έγινε το 3-2. Με κάνα ψήφισμα πέναλτι. Και ποια ρήφαση. Όχι, ρε. Καλά, ρε. Και ποια ρήφαση. Είναι ο συμπαίχτης του εκεί πέρα, αυτός που πήγε σχέτριζε στα κόκαλα μέσα, μαζί με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, δηλαδή ο χορηγός και ο πρόεδρος. Ετοιμάζω την κάμερα εγώ και λέω τώρα θα γίνει Βατερλό. Παραδίπλα κάθεται ο Κούγια. Λέω θα πάρουμε την καλύτερη φάση. Περιμέναμε να αρπαχτούνε, ναι. Αλλά δεν έγινε καμία κίνηση. Πέρασε χαλαρά. Λοιπόν, υπάρχει μια παραπληροφόρηση όλα αυτού που βγαίνουν τώρα και λένε. Ο Ολυμπιακός δεν είπε ποτέ. Δεν ξέρω αν άκουσες την ανακοίνωση του επίσημου Ολυμπιακού σήμερα. Ο διάβασα. Του Γαβαλά. Όχι, την επιστολή του. Ναι, για λέγε. Ο οποίος δεν αναφέρει το εξής. Ούτε ποτέ εμείς είπαμε ότι θα αποχωρήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτά είναι ράδιο Αρβίλα. Και έδωσε στη δημοσιότητα όλο το κείμενο. Υπάρχει στα site μέσα, το διαβάζει. Δεν ξέρω, ο Φίλαδος το έχει βγάλει. Όχι. Η ερώτηση που έχει κάνει ο Μαρινάκης πριν από καιρό ήταν, δηλαδή τι πρέπει να φύγουμε από το πρωτάθλημα, ερώτηση είχε κάνει. Άλλο αυτό. Δεν το έχει ριστικοποιήσει. Πριν καιρό. Ναι. Άμπραβο. Αυτοί λέγανε ότι υπόθηκε χτες. Και βγαίνει και τους ξεπλωστιάζει και λέει εμείς που ουδέποτε. Και δημοσιοποιεί ορισμένα τα οποία νομίζω ότι έχει δίκιο. Και το δίκιο πού είναι τώρα στην όλη φάση. Εγώ πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό όσον αφορά, πρόσεξε να σου πω, τον πειθαρχικό τομέα, έτσι, ναι. Τον παίζουν 100-0. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, δεν ξέρω, παρακολουθήσα τις φάσεις μετά τα παιχνίδια, τον Ποντέσα έχουν πάει να τον εξοντώσουν. Και ποιοι έχουν πάει να τον εξοντώσουν τώρα. Αυτοί που παίζουν δανεικοί του ΠΑΟΚ σε άλλες ομάδες. Κοροβέσεις, όπως το λένε στον Όφι, δύο φορές πήγαιναν να του σταματήσει την μπάλα. Ο Μουστακίδη στο Βόλο και κάτι τέτοια. Και το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν πληρώσει ένα βαρ 13 χιλιάρικα και είναι ημιτελές. Τη στιγμή που με 7 χιλιάρικα και 6.500 από ό,τι βλέπουμε στην Ιταλία, είναι με τη γραμμή, είναι με τα πάντα όλα. Έχει τετραπλασιαστεί, τους βγάζει στη φόρα και τους λέει: έχει τετραπλασιαστεί η μισοδοσία μέσα στην ΕΠΟ. Α, όπου απορρέει αυτό το πράγμα. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι οι ομάδες όταν κάνουν μια μεταγραφή πληρώνουν την ΕΠΟ. Έτσι δεν είναι, πληρώνουν κάποιο ποσοστό στην ΕΠΟ. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό. Βέβαια, το έχω πει εγώ. Άμπρα. Λοιπόν, τα λεφτά του κόσμου από εδώ και από εκεί, γιατί υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει και τα περισσότερα σε αυτή τη φάση. Πώς γίνεται να τετραπλασιαστεί, ρε φίλε, πώς τη λένε, η μισθοδοσία. Και υπάρχουν και άλλα. Εσύ χρόνια ασχολείσαι στο κουρμπέτι, είσαι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή τώρα τον αθώωνει στον Ολυμπιακό. Τι? Τον αθώωνει στον Ολυμπιακό. Καθόλου. Μα. Σου είπα, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Τέρμα μέχρι εδώ. Αλλά δεν μπορώ να. Τα είπες όλα. Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως ότι όλα είναι κακά στην τελευταία 20 ετία. Ο Μαλακατός όταν έκτιζε αυτή την πολυκατοικία που λέγεται Παράγκα μετά. Και όταν. Τώρα μιλάς για τη δεκαετία του 70. Μπράβο, και πώς τη λένε, και οι Μητρόπουλοι σταματάγαν το ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό, άρχισαν και γίνανε τα μεγάλα έργα. Έγινε, ρε. Άντε, σε ευχαριστώ πολύ, δεν βγάζει άκρη. Για καλά. Έλα. Ναι. Ναι. Πάμε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Κώστας από Νέα Ερυθρέα. Έλα, Κώστη. Θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, να μην βγαίνουμε και να γκρινιάζουμε για την επιστολή και την παράγκα του ΠΑΟΚ. Αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια εμείς, όπως λένε, άστο. Το θέμα είναι, Γιώργο, να μπορείς να σου κερδίσεις στο γήπεδο. Γιατί και πέρυσι έλεγες και τσίμπησες 3 έξω και με όποιο τρόπο έχασες μέσα 1-0. Δεν ξέρω να συμφωνείς. Μ' ακούς? Κοίταξε. Έχει δύο πλευρές η όλη ιστορία. Έχεις πολύ δίκιο ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μιλάει για αδικίες τις οποίες είχε κάνει αυτός για πολλά χρόνια σε άλλες ομάδες. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός, βλέποντας μία άλλη ομάδα να του έχει πάρει τα σκύπτρα στο παρασκήνιο, θέλει να λειτουργήσει υπέρ του δικού του συμφέροντος. Ναι. Καταλάβες. Είναι δύο πλευρές. Κουτουλάνε κάπου αυτό μεταξύ τους, αλλά τι να κάνουμε. Ωραία, για κάτι ακόμα. Θέλω να σε ρωτήσω ποιον θεωρείς καλύτερο προπονητή, τον Μάρτινς ή τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τον προπονητή του ΠΑΟΚ ακόμα δεν τον έχουμε ζήσει.
Ο Μάρτιο έχει τα καλά του, αλλά αυτό το κακό που έκανε στον Ερυθρό Αστέρα θα μείνει, έχει στιγματίσει την ιστορία. Μα δεν γίνεται αρχικά. Αυτό δεν είναι, γιατί αν είχε πάρει από το μάτι ήταν όλα διαφορετικά. Μπράβο. Έτσι, να σου πω. Που κέρδισε, να έλεγα ότι δεν κέρδισε. Δεν γίνεται. Ναι. Να έχει αφήσει έξω το δάμα του καλύτερου παίκτε. Πλάκα κάνει τώρα. Αυτό ήταν. Αλμπουενά για, για έξι παιχνίδια. Έτσι, έγκλημα, για έξι. Έγκλημα εδιαζόντος είδε χθες. Αυτό δεν το καταδικάζω ότι κακός προπονητής. Αλλά αυτή η ενέργεια είναι καταδικαστική. Μα δε, και γενικά Γιώργο, αυτό που λες το ντεφορμάρισμα, δεν ξέρω αν είναι ντεφορμάρισμα ή αν οι παίκτες βλέπουν ότι δεν τραβάνε. Δεν τραβάνε Γιώργο δηλαδή. Επειδή έχω και διαρκές και τυχαίνει να είμαι μέσα σε πολλά παιχνίδια. Η ομάδα δεν πάει όπως πρέπει. Δεν έχει παίκτη αρχικά να τη ρίξει μέσα, έτσι. Ο Ελαραμπή τι είναι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τον γκολ. Ωραία. Αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα όταν καίει. Όταν καίει. Με καμιά σέντρα σηκωθεί να έβαλει κανένα γκολ. Ναι, γενικά ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα εκεί πέρα και στα εξτρέμ του. Δεν υπάρχει εξτρέμ που λέγεται Γιώργος Μασούρας. Ο Μασούρας είναι για άλλο ρόλο. Ο Μασούρας είναι για να παίξει δεξί μπακ, Γιώργο. Ο Μασούρας πρέπει να στηρίζει. Δεξί μπακ. Στο ρόλο που έχει είναι να στηρίζει τον Τζιμίκα. Αυτό είναι ο ρόλος του. Ναι, μα μπορεί όμως να παίξει σαν εξτρέμ να μπει ο Κούτρης πίσω. Τι να κάνουμε. Επειδή δεν πέτυχε δηλαδή το project με τον Κούτρης να τον πουλήσουν, πρέπει σαν γιατί να παίζει ο Τσιμίκας. Κάνει τρομερή χρονιά το παιδί, αλλά να πάρει ανάση κι αυτός. Δηλαδή τρώμε Μασούρα, Κούτρη, όλη τη χρονιά. Μασούρα, Τσιμίκα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια χαρά. Γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση ο Περιστατικά, είσαι ο καλέσαι. Έλα, Θανάση. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα για την εθνική. Βέβαια πάρα πολύ καλή και θετική εικόνα την οποία βλέπουμε. Αλλά φυσικά όπως κάναμε την κριτική βέβαια πολύ στο ραδιόφωνο και ισοπεδώνω τα πάντα, δεν θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή θα πρέπει να έχει μια μέση κατάσταση και στα δύο πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σωστό θα ήταν να λέγαμε να περιμένουμε πιο δυνατούς αντιπάλους και συνέχεια. Όταν θα γίνει κλήρωση για τα προγραμματικά του Euro και του Mundial, με πιο δυνατούς αντιπάλους που θα έχουν και κίνητο τα παιχνίδια και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σίγουρα αυτό το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ θετικό, έχει νεανικότητα. Βέβαια υπάρχει το ρομαντικό για μένα στα στόπερ. Και από τη στιγμή το ιδανικό για την Ελλάδα θα ήταν να μπορούσε και ο Μανολάς και ο Πασταδόπουλος να μπαίναν σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί όταν έχει δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στο καμπιονάτο και στην Αγγλία, δεν είναι αμήλυτη ποσότητα. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δεύτερον, για ένα Παναθηναϊκό πήρε τηλέφωνο προηγουμένως για τον κύριο Πασχάλη. Όσον αφορά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Καταρχήν, αν μιλήσουμε για θέματα διαιτησίας, δεν θα βρούμε άκρη. Οπότε ο καθένας θα λέει τα δικά του. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα πει ο Λιβύη για τα 20 χρόνια, θα μιλήσει όμως και ο Ολυμπιακός για προηγούμενα. Γιατί υπάρχει καραμέλα ότι δεν τα παίρνει ο Παναθηναϊκός τα πράγματα. Ναι, δεν τα παίρνει και ο Ολυμπιακός όμως πριν τα 20 χρόνια όμως. Με καλούς παίκτες. Εγώ έχω ζήσει με Τέταρη, με Ρώσους. Με παιχταράδες. Και ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε ποτάσμα. Λοιπόν, πέρα από ότι έχει καλή ομάδα και έχει διοικήσεις, είχε θέματα κυνηγητό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν θα βγάλουν ποτέ άκρη. Πάμε λοιπόν στα φρέσκα τώρα. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού του Σαββάτο δεν αφορά μόνο θέμα διαιτησίας. Έχει πει κάποια άλλα πραγματάκια, στα οποία δεν έχει αναφερθεί κανένας μέχρι τώρα. Για την ΕΠΟ, λες. Λέει για την ΕΠΟ, για τα οικονομικά της. Ότι έχει αυξηθεί. Τα έχει πει ο Αβγεννάκης αυτά. Είχε ναι, πολλά βιβλία. Οι ακροατές. Ο Αβγεννάκης τα είχε πει στις δηλώσεις που έκανε πριν από μια εβδομάδα. Ναι, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Εδώ είναι ακροατές. Και να τα ακούσουν και να μιλήσει. Κύριε Πασχάλη, για την ΕΠΟ. Για το. Με λειτουργικά έξοδα. Δεύτερον, μιλάει για τη γραμμή η οποία δεν υπάρχει. Μιλάει για το. Και τη γραμμή του offside και για τον γκολ που δεν υπάρχει. Μιλάει για πόσο στήχησε το VAR. Εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μιλάει ότι δεν υπάρχει παρατηρητής VAR. Ότι ο βαρίστας κάνει ό,τι θέλει και δεν τον λέει κανένας. Και είπε και αυτό το οποίο είχε σε SPSP να δημοσιοποιούνται οι διάλογοι του διαιτή με το βαρίστα. Τα διαβάζεις αυτά. Βλέπεις ότι όσα λέω να πούμε στη στάση τα γράφουν μετά στο λεωφορείο. Τα γράφουν μετά. Το θέμα είναι ότι πού είναι οι διάλογοι. Δημοσιοποιούνται από τον Ολυμπιακό. Αυτό αυτά πρέπει λέει. Να γίνει οπωσδήποτε. Ναι. Αυτά, πήγε, αυτά λέει λοιπόν. Αυτά λοιπόν είπε και στη FIFA και στην UEFA και θα δούμε το αποτέλεσμα με τον Αβγεννάκη. Και εν προκειμένου, ο Ολυμπιακό δεν αναφέρεται σε καμία ομάδα. Γιατί λοιπόν απάντησε ο ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός απάντησε. Η ΑΕΚ απάντησε. Όχι, ο Ατρόμητος η Λάρισα. Μισό λεπτό. Τώρα αυτό που λέτε στέγη. Είδες στέγη. Είναι το αυτονόητο και ο Παναθηναϊκός η ΑΕΚ δεν ασχολείται τώρα. Περίμενε. Δεν λέει η ανακοίνωση και λέει για τον ΠΑΟΚ. Το εννοεί. Λέει για το ΒΑΡ. Γιατί θύχθηκε ο ΠΑΟΚ. Τα ευκόλου συνομούμε να παραλείπουμε. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν αναφέρθηκε σε καμία ομάδα και απάντησε μια ομάδα, όλα λοιπόν εξηγούνται. Λοιπόν, σας περιμένουμε φίλοι ΠΑΟΚτζίδες 1η Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκι. Γιατί λέγατε κύριε Σάβα για 3 γκολ και τέτοια. Θα δούμε λοιπόν 1 Σεπτεμβρίου, 1 του μήνα, το Δεκέμβρη, την άλλη Κυριακή, ποιος θα φάει τα 3 γκολ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον Βασίλη. Βασίλη, πας από όλο. Τι κάνεις. Τώρα την Κυριακή ποιο θα είσαι. Την Κυριακή. Ναι. Ερώτημα. Σου πάρα δύσκολα. Θα είμαι λίγο παραπάνω πας αφού το ξέρεις. Το ξέρεις. Τι να κάνουμε. Αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν στην Αλφα Εθνική πιστεύω. Δυστυχώς ανεβαίνει ένας και ο άλλος παίζει μπαράζ. Θα ανέβει και ο δεύτερος. Για να δούμε. Όποιος και να είναι αυτός. Γιώργο, είδα τον Απόλλον εχθές, πότε ήταν. Ναι. Μέσα στον Πλατανιά δεν έκανε καλή εμφάνιση κατά τη γνώμη μου. Όχι. Εγώ δεν είδα το μάτς, αλλά διάβασα και από ό,τι μου λένε όλοι δεν ήταν καλός. Τυχερός είναι που πήρε και το διπλό. Γιατί το μάτς πήγαινε για χ, ας το πούμε. Mm-hmm. Ξεχωρίζει ο Τωμάς σαν τη μήγα μες στο γάλα. Είναι μεγάλος παίχτης. Και αυτό τον παίχτη την περασμένη Κυριακή στο μάτς με τη δόξα τον έβγαλε έξω ο Παπαδόπουλος. Όχι, γενικά είναι. Μπορεί το παιδί να έχει μια κακή εμφάνιση. Όχι. Έχει μείνει με 10 παίκτες. Ξαναθυμίζω αυτό το μάτς. Έχει μείνει με 10 παίκτες. Ναι. Βάζει τον κύριο Σεντερμπακ και αντί να βγάλει τον Παυλίδη, το νούμερο 7. Βγάζει τον Τόμας, το μοναδικό ο οποίος έχει διείσδυση. Ναι. Μπορεί να σκοράρει, μπορεί να σκεφτεί πέναλτι, φάουλ. Ναι. Και πήγε ο μέγας προπονητής Παπαδόπουλος και έκανε αυτή την κίνηση και απέδειξε γιατί δεν έχουμε Έλληνες προπονητές. Είναι απλό το πράγμα, το λέμε εδώ και μήνες. Τώρα Ατρόμητος λέει να πάρει τον Πετράκη. Έτσι ακούγεται. Ωρε γλέντια που θα πέσουν εκεί στο περιφέρι. Ωρε γλέντια εκεί. Εσείς έχετε ιδέα. Έρχεται το Ίκα Καλυθέας πες τους. Ναι. Έχετε ιδέα πείρα. Καλά. Λοιπόν, για την Εθνική Ελλάδος Γιώργο μου, νέα παιδιά, νέο αίμα, υπομονή. Όταν δεν υπάρχει το άγχος στον Έλληνα ποδοσφαιριστή παίζει υπέροχα. Αφού χάθηκε η πρόκληση από πριν. Η ευθύνη που η Ελλάδα δεν πήγε στο Euro τη ρίχνω αποκλειστικά και μόνο σε δύο παίχτες. Στον Παπασταθόπουλο και στον Μανολά. Που κάναν αυτά τα έσχη στο παιχνίδι νομίζω με την Αρμενία πρέπει να ήταν. Ναι. Τα έσχη, τα όρια των οργείων αυτοί οι ποδοσφαιριστές που νομίζαν ότι η Εθνική είναι τα βατζιλίκη τους. Και φάγανε τον προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν άτυχος, θα έκανε αυτή την ανανέωση, όπως είχαμε πει, που την κάνει τώρα ο Ολλανδός. Ήταν και άτυχος διότι δεν θα είχε και το Φορτούνι λόγω τραυματισμού το Σεπτέμβρη. Αν ήταν στους αγώνες του Σεπτεμβρίου ο Φορτούνης, πιθανόν να ήταν και διαφορετικά, να συζητάγαμε διαφορετικά σήμερα. Τέλος πάντων δείχνει μια καλή εικόνα η Εθνική. Μακάρι αυτά τα νέα παιδιά να δέσουν και να γίνουν ένα ωραίο σύνολο, δυνατό και νεανικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Γιώργο. Έλα. Να ολοκληρώσω κιόλας. Γρήγορα. Να πούμε και το εξής. Φωνιάδες στο λαόν Αμερικάνη, γεια σου Τσίπρα μου Λεβέντη. Γεια καλά. Φίλε μου, γεια. Πάμε, έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Αλέξανδρος, Αγητής από Ημιτό. Έλα φίλε. Μιλήσαμε την Πέμπτη. Ναι. Θα σου πω, ρε φίλε, σου είχα κάνει μια ερώτηση και σου είχα πει αν τη έχει χαριστεί κάποιο του ΤΑΕΚ για όλα όσα έχει κάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μου είπε η διοίκηση από μόνη τη, σωστά. Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι είπε. Ξαναπέστο. Λέω, σου είχα κάνει μια ερώτηση και σου είχα πει αν έχει χαριστεί τίποτα στην ΑΕΚ. Ναι. Σε όλα όσα έχει κάνει σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και μου πεις από όσο έχει κάνει η διοίκηση μόνη της. Ναι, τι θέλει να πεις. Θέλω να σου πω, η ερώτησή μου είναι για να γίνω πιο σοφής. Έχει χαριστεί τίποτα στην ΑΕΚ από οποιαδήποτε κυβέρνηση, στην Ελλάδα τουλάχιστον, για όσα έχει κάνει. Δεν είχε φτάσει αυτό το ύψος η ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε και για το τσιπά πολύ μεγάλη...
πολύ μεγάλη διάκριση. Έχει πολύ μέλλον το παιδί μπροστά του. Και μπράβο του που μας κάνει πρόσφατο. Εγώ τον είδα τον αγώνα χθες και είδα πώς το πανηγύρισε και το χάρηκα πολύ. Ήθελα να σου κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Το ποτάθλημα, τα play-off, οι βαθμοί μεταφέρονται από την κανονική διάρκεια του ποτάθληματος το play-off, Απειδή δεν ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ έχει ελπίδες για ποτάθλημα? Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις, Όχι. Πιστεύεις έχει το υλικό? Δηλαδή, ας πούμε, αν είχε ένα για να πάει πρωτάθλημα τώρα, δεν έχει το υλικό. Το πιστεύω, όχι, λες, Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Έγινε, ωραία. Για καλά. Κάτσε μισό λεπτό. Έλα. Μισό λεπτό. Να πω και λίγο ότι η ΑΕΚ έχει σοβαρά προβλήματα στα αποδυτήρια και στη στελέχωσή της. Έτσι. Και αυτό φάνηκε από την κόντρα Λιβάη Ολιβέρα, αν και τα βρήκανε στα σπάτα μετά την προπόνηση. Και θα ήθελα να πω λίγο για τον Κωνσταντινόγλου ότι έκανε εγκλήματα στο μάτσο με τον ότι έκανε μάλλον εγκλήματα στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Ότι έβγαλε τον Ολιβέρα και τον Βέρτε, όπως είχε πει εσύ. Ότι αλώνιζε ο Βέρτε, δεν είχε πει στο πρωτομήχρονο. Στο πρωτομήχρονο ήταν καλύτερος. Ναι, ήταν πολύ καλός. Τον έκανε τον απούτον Ισουά. Τέλος πάντων. Για μένα αυτό είναι τα δύο μεγάλα του λάθη και πρέπει η ΑΕΚ να βρει έναν σοβαρό προπονητή. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Άντε, γεια. Έλα. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο, με ακούγεις? Καλησπέρα. Ναι. Θέλω να κάνω ένα παράπονο σχετικά με την ΕΡΤ, Γιώργο. Με την? Με την ΕΡΤ. Ναι. Και θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε 6 εκατομμύρια με 6,5 εκατομμύρια Έλληνες που πληρώνουμε συνδρομή στην ΕΡΤ. Όλοι. Είχε λοιπόν ένα τελετέξ που βλέπαμε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει ή ένα φαρμακείο που διανυκτερεύει. Συγχρόνως βλέπαμε και δύο αθλητικά γεγονότα. Βλέπαμε παραδείγματος χάρη ένα μάτς, τι ώρα έγινε και ποιο το αποτέλεσμά του, το Τζόκερ, το Λότο. Βλέπαμε και αυτά τα πράγματα και διανοήθηκα κάποτε να πάρω τηλέφωνο. Και ξέρετε ότι μου απάντησαν η υπηρεσία του προγράμματος της ΕΕΤ, ότι εμείς ετροφοδοτούμεθα για να έχουμε το τελετέξ από τον ΟΠΑΠ και από το χρηματιστήριο. Και σήμερα στον ΟΠΑΠ που πήρα να μάθω το αποτέλεσμα της Κυριακής του προπό, μου είπανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το πληροφορήσουμε γιατί απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Τους μίλησα για το τελετέξ. Πρέπει γιατί γίνεται. Όλοι οι Έλληνες είναι εκτός τα αθλητικά που βλέπαμε και ένα νοσοκομείο που εφημέρευε. Όπως είπα προηγούμε. Και θέλω να ακουστεί από την εκπομπή σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ παράλογο αυτό το πράγμα. Σαν συνδρομητές της ΕΡΤ, να μην έχουμε κι εμείς να δούμε κάτι, ρε παιδί μου. Είμαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. Το κατάλαβα. Το Ιντερνετ. Το κατάλαβα. Το κατάλαβε. Πάντως, αν το έχεις μεγάλη ανάγκη, θα πάρεις το 166 για νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή έχω λόγους που τρέχω στα νοσοκομεία, το έχω χρησιμοποιήσει τελευταία. Αλλά σε μια έκτακτη περίπτωση η κόρη μου εσώθηκα, για να μην σου λέω λόγια, σώθηκα γιατί δεν τη εφημερεύει το αυτό που είναι για τους θυματικούς, ας το πούμε, το Σωτηρία. Σωτηρία, ναι. Και έσωσα τη ζωή μου. Θέλω να το πιστέψεις αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Και χαίρομαι να σε ακούω. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Ο Δημήτρης είμαι ο πιο παλιός ακροατής. Πού είσαι, δεν πανάθα. Τι να κάνετε, Γιώργο, είπα να μην δεν πάρω, αλλά εδώ με τους Ολυμπιακούς θα τρελαθώ, ρε. Δηλαδή δεν έχουν παράπονα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Αλλά εγώ θα ρωτήσω πάλι για τρίτη φορά που σε έχω πάρει σε ένα τηλέφωνο και το έχει κάνει η Γαργάρα. Ότι είναι μια χαρά ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι τότε το 89 πότε ήταν με το Παγίδη στη Ρόδο. Με το Δοξάκι. Είναι το 89, ήταν πιο. Το 89 νομίζω ήταν. Πριν τον αγώνα που σβήσανε τα φώτα, νομίζω ήταν. Μισό λεπτό. Σβήσανε τα φώτα πού? Στη Φιλαδέλφεια. Μα και έγινε μετά στη Ρόδο, ναι. Ναι. Θυμάσαι τι έγινε εκεί πέρα τότε. Κέρδισε η ΑΕΚ με γκολ του Μπατίστα στο 90. Άκου να σε υπενθυμίσω εγώ. Έχανε ο Ολυμπιακός 3-0 6,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
Και στο, μέσα σε 6,5-7 λεπτά έβγαλε 4 γκολ και 5 βαγίδι. Αυτό δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Για όνομα του Θεού, δηλαδή τα ξεχνάνε όλα αυτά. Και εσύ δεν το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμως την ημερομηνία που λες, ήταν τότε με τη Λονίνα το Θεοδωρακάκι. Τότε είχε και για το Θεοδωρακάκι. Το Θεοδωρακάκι τότε. Δεν ήταν το 89. Γι' αυτό με μπερδεύτηκα. Πιο μπροστά πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί κοντά πάντως ήταν. Μάλιστα. Και παραπονιόνται. Καλύτερα να φύγουνε, να ξεβρωμίσει ο τόπος, να πάνε να παίζουν με τον Αργονάβη και με τους φιλάθλους καλύτερα. Γεια σου Παναδά. Όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί. Αλλά όχι όπως ο Ολυμπιακός και να βγαίνουν τώρα και να λένε θα φύγουμε, να πάνε στο καλό. Γεια χαρά. Παλιά σας που έχουν τα καράβια εκεί. Γεια χαρά. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, γεια σου ρε Γιώργο. Ιωάννης από Μάντρα είμαι. Ναι. Καλά είσαι. Καλά. Πολλά ακούμε. Ό,τι λένε τα ράδια και οι τηλεοράσεις, δηλαδή τώρα έγινε μια δήλωση και η μισή Ελλάδα κάθεται και ασχολείται, αδελφέ, με μια δήλωση του Ολυμπιακού, λέει, θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και ιστορίες. Αυτή η Παναθηναϊκή, εγώ δεν έχω τίποτα. Αυτή η Παναθηναϊκή, γιατί τόσο μίσος εναντίον του Ολυμπιακού? Γιατί τόσο μίσος? Να αντιστρέψω την ερώτηση. Αυτή η Ολυμπιακή, γιατί τόσο μίσος εναντίον του Παναθηναϊκού? Όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός από το Αγιανοπάσχη μου. Και σου μιλάω ότι παρακαλάω μέσα από την καρδιά μου ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, στο λέω έτσι με λύπη τώρα, καρδιά. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πάει στα τάρταρα, όλοι οι Ολυμπιακοί έγιναν Παναθηναϊκοί και παρακαλάνε να φτιάξει ομάδα ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Παναθηναϊκός στα πουζένια του, ο Ολυμπιακός μισούσε τον Παναθηναϊκό, όπως ο Παναθηναϊκός μισούσε τον Ολυμπιακό. Μα είναι, γι' αυτό τους λένε δύο. Εδώ, επί τόσα χρόνια, 30 χρόνια που είμαι εγώ στο ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές αδερφωτικές και τηλεοπτικές γύρω από το ποδόσφαιρο στηριζόντουσαν στην κότρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ναι, μα το δέχομαι. Αλλά όχι όμως σε αυτό το σημείο όμως. Όχι σε αυτό το σημείο, Γιώργο. Ποτέ δεν είχα ακούσει εγώ, θυμάμαι εγώ από το 1973, θυμάμαι τότε με το 11-0 του Ολυμπιακού με το Χωστήρα. Εγώ θυμάμαι με Παναθηναϊκούς ότι καθόντουσαν δίπλα, δηλαδή θυμάμαι τότε ο ένας πήραζε τον άλλον. Τι υπήρχε αυτή η έκθα, αυτό το μίσος, ρε. Δεν υπήρχε αυτή η έκθα αυτό το μίσος. Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή κάνανε μια νίκη, τώρα 3-2, φάγανε, όπως λέει και ο Μπιλ Μπαϊτάξη, φάγανε τη νότια νερόκοτα. Δεν μας έδωσε και να μαζέ να φάμε κι εμείς. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.